Την είσοδο του Δημοτικού Κηποθεάτρου Λεμεσού κοσμεί από χθες το βράδυ πινακίδα με τα χειρόγραφα λόγια του αείμνηστου Μαρίου Τόκα, που αναφέρεται σε διαχρονικές αλήθειες οι οποίες θα διαβάζονται από τον κάθε επισκέπτη του θεάτρου. Με τα τραγούδια μου προσπαθώ να φτιάχνω παρέες. Σε μια εποχή μοναξιάς, τα τραγούδια που γράφονται με συνέστημα, αλήθεια και ψυχή μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους τον ένα κοντά στον άλλο, γράφει η πινακίδα που τοποθετήθηκε χθες το βράδυ σε μια σεμνή τελετή. Ο Μάριος Τόκας υπήρξε ένας μεγάλος άντρας, ένας μεγάλος μουσικοσυνθέτης, ένας μεγάλος οραματιστής. Πάνω όμως απ' όλα παρέμεινε το σεμνό παιδί από τη Λεμεσό με τη μεγάλη καρδιά, με το αληθινό και γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και τον συμπατριώτη του. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο γιος του Μάριου Τόκα, Κώστας, και ο αδερφός του, Νίκος Τόκας. Το χειρόγραφο αυτό που παραχωρήθηκε ευγενώς και αφιλοκερδώς από το αρχείο μας είναι ένα ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό ντοκουμέντο που αντικατοπτρίζει πλήρως το χαρακτήρα και την ψυχή του μεγάλου Μάριου Τόκα.